Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε του Καστελόριζου, κύριε Αντιδήμαρχε Τουρισμού και Επικοινωνίας, κύριε Ιωάννη Ποτήρη, ειδικέ συνεργάτη, σας ευχαριστούμε για την παραχώρηση της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μεγίστης. Συνελληνίδες, συνέλληνες, βρισκόμαστε στο ακριτικό Καστελόριζο, στο ανατολικότερο άκρο της χώρας μας, για το δεύτερο συνέδριο της Επιτροπής Ελληνισμού. Για μία ακόμα φορά, όπως και πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, συμπατριώτες και συμπατριώτισες, μέλη του σωματείου μας, αλλά και προσκεκλημένοι ομιλητές, έσπευσαν από διάφορα μέρη και έδωσαν το παρόν. Πέρυσι, στο πρώτο μας συνέδριο, είχαμε δηλώσει ότι έγινε πράξη αυτό που αναφέρουμε στη διακήρυξή μας. Δηλαδή, να πραγματοποιήσουμε το πρώτο μας συνέδριο στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι και έδρα του σωματείου μας. Σήμερα βρισκόμαστε στο Καστελόριζο, σε αυτήν την εσχατιά της Ελλάδας, για τους λόγους που θα εξηγηθούν στη συνέχεια. Τα θέματα που απασχόλησαν το πρώτο μας συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε θέμα «Ο Ελληνισμός σε αντεπίθεση», κάλυψαν ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων του Ελληνισμού. Συγκεκριμένα, αναφερθήκαμε στη Μακεδονία, στους Μακεδόνες και τον πολιτισμό τους, στην παραχάραξη της ιστορίας από τους Σκοπιανούς, στην Εθνεγερσία του 1821, στην συνέχεια του γένους των Ελλήνων, στην πατριωτική εκδοτική δραστηριότητα, στην εθνική ταυτότητα, στα ελληνοτουρκικά, στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στην Βόρειο Ήπειρο, στην Θράκη, στους Πομάκους της Θράκης, στο μειονοτικό ζήτημα της Θράκης, στην παγκόσμια ελληνική διασπορά, στο δημογραφικό, στη λαθρομετανάστευση, στην προστασία των Ελλήνων όπου γης και στους τρόπους οργάνωσης των Ελλήνων ώστε να υπάρξει εθνική ανάταξη. Ήδη κυκλοφορεί ο τόμος των πρακτικών του περσινού συνεδρίου και όποιος θέλει μπορεί να τον προμηθευτεί. Φέτος, εδώ στο Καστελόριζο, στο δεύτερο συνεδριό μας με θέμα δράσεις για τον Ελληνισμό, θα ακουστούν θέματα σχετικά με την ΑΟΣ, τα ελληνοτουρκικά, τους μύθους και τα δόγματα που διέπουν την τουρκική πολιτική, το Κυπριακό, το Βορειοϋπειρωτικό, την Θράκη, την Μακεδονία, τους έξυπνους και σύγχρονους τρόπους εξοπλισμού ώστε να αυξηθεί ραγδαία η πολεμική ισχύ της Ελλάδας και της Κύπρου, το δημογραφικό, την υπογεννητικότητα, την υποτέλεια της χώρας μας, τις ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας, κυρίως αναφορικά με τους υδρογονάνθρακες που διαθέτουμε αλλά δεν αξιοποιούμε, την ανάγκη για επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα, την πραγματοποίηση του τάματος του Κολοκοτρώνη και την ξεχασμένη ελληνικότητα της Άγκυρας, της πρωτεύουσας της Τουρκίας. Επίσης, αναφορά θα γίνει στη γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών από τους νεότουρκους και θα δοθεί έμφαση στη μικρασιατική καταστροφή λόγω των 100 ετών από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, αύριο Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί ένα πατριωτικό φόρουμ με θέμα «Ελληνισμός, ο κοινός παρονομαστής μας», στο οποίο θα συμμετάσχουν κόμματα, κινήματα, think tanks και πολιτικές προσωπικότητες. Και μόνο από τον τίτλο βγαίνει το συμπέρασμα ότι θεωρούμε πως πρέπει να αφήσουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν και να προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν, τα εθνικά θέματα, τον Ελληνισμό, τον κοινό παρονομαστή μας. Και ανταποκρίθηκαν πολλοί σε αυτό. Στο αυριανό φόρουμ θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις που εκφράζονται από πολιτικούς και πολιτικές ολόκληρου του ιδεολογικού φάσματος, από την πατριωτική αριστερά μέχρι την εθνικιστική δεξιά. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκονται τα πιο κάτω τέσσερα σημεία. Πρώτον, ποιοι είναι οι σημερινοί κίνδυνοι για τον Ελληνισμό. Ποια είναι η αποστολή του Ελληνισμού και η προοπτική που πρέπει να του δώσουμε. Ποιοι είναι οι τρόποι και οι μέθοδοι αφύπνισης και πολιτικής ενεργοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Ποιες είναι οι δυνατότητες σύγκλησης των πατριωτικών δυνάμεων. Βέβαια, έχουμε επισημάνει ότι η Επιτροπή Ελληνισμού δεν είναι πολιτικό κόμμα, ούτε θα γίνει ποτέ. Αυτό άλλωστε αναφέρεται ξεκάθαρα στη διακήρυξή μας. Είναι όμως ένα σωματείο με εθνικοπατριωτικούς σκοπούς, το οποίο στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία για την πατρίδα μας φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια δεξαμενή σκέψης και ως ένα πατριωτικό φόρουμ, ώστε μέσα από αυτό με γόνιμες συζητήσεις, κατάλληλες διεργασίες και πολιτικές ζυμώσεις από όλο το πολιτικό φάσμα, πάντα με σεβασμό στη δημοκρατία, να διερευνηθεί η δυνατότητα της συνεργασίας στον πατριωτικό χώρο και της δημιουργίας ενός εθνοκεντρικού, δημοκρατικού, πολιτικού συστήματος προς ενίσχυση της πατρίδας μας και του Ελληνισμού. Η Επιτροπή Ελληνισμού μπορεί να ιδρύθηκε με αφορμή την υπογραφή και επικύρωση της επέσχυντης Συμφωνίας των Πρεσπών, όμως έχει συμπεριλάβει στους σκοπούς της όλα τα εθνικά θέματα της Ελλάδας.
Επίσης, το σωματείο μας μπορεί να διανύει μόλις το δεύτερο έτος λειτουργίας του, αλλά το έργο που έχει να παρουσιάσει είναι σημαντικό. Και μόνο από αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά με το περσινό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με το φετινό στο Καστελόριζο, καταλαβαίνει κανείς ότι εργαζόμαστε ακατάπαυστα και δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα για τα εθνικά μας θέματα. Αναφορικά με το Σκοπιανό και τη Συμφωνία των Πρεσπών, να σημειώσω απλά ότι μεταξύ των άλλων δράσεων, τον Σεπτέμβριο του 2021, αποστήλαμε στον Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τις 162 παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια, τις οποίες είχαμε καταγράψει μέχρι τότε. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε για πρώτη φορά προς τα Σκόπια τρισέλιδη επιστολή, με την οποία εφιστούσε την προσοχή στο γειτονικό κράτος να μην συνεχίσει τις παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών. Βέβαια, σήμερα που οι παραβιάσεις των Σκοπίων έχουν φτάσει τις 236, η ελληνική πλευρά συνεχίζει όχι μόνο να σέβεται τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά θέλει να επικυρώσει και τα τρία μνημόνια συνεργασίας Ελλάδα-Σκοπίων που απορρέουν από αυτήν. Φυσικά, οι δράσεις συνεχίζονται και σχετικά με πολλά ακόμα εθνικά θέματα, κυρίως μέσα από τις ομάδες εργασίας που έχουμε συστήσει. Θα επανέλθω όμως στο σημερινό συνέδριο και σε αυτό που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου, δηλαδή στους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε αυτή η εσχατιά της Ελλάδας, το Καστελόριζο. Όλοι μας είμαστε μάρτυρες της προπαγάνδας των Τούρκων με την οποία αμφισβητούν την ελληνικότητα του Αιγαίου. Μέχρι και σε χάρτες που κυκλοφόρησαν, ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζουν ως τουρκικά τα νησιά του Μισού Αιγαίου αλλά και την Κρήτη. Οι Τούρκοι και ο πρόεδρός τους, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενοχλούνται κυρίως από το γεγονός ότι το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Με την ΑΟΣ τους, τα νησιά αυτού του συμπλέγματος ενώνουν την ΑΟΣ της Ελλάδας με την ΑΟΣ της Κύπρου. Αυτό, πέραν από οποιοδήποτε εδαφικό θέμα, έχει και προεκτάσεις που σχετίζονται με τα ενεργειακά θέματα, κοιτάσματα υδρογων ανθράκων, διέλευση αγωγών κλπ. Οι Τούρκοι αρέσκονται να αναφέρουν ότι το Καστελόριζο απέχει λιγότερο από 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία. Εμείς τους θυμίζουμε ότι το Καστελόριζο απέχει λιγότερο από 2 χιλιόμετρα από την γη της Ιωνίας, αυτή την ελληνική γη στην οποία οι πρόγονοί μας για 3.000 χρόνια έζησαν και μεγαλούργησαν. Σε αυτήν τη γη οι Έλληνες Ίωνες φυσικοί φιλόσοφοι επινόησαν την επιστήμη και την φιλοσοφία. Αυτή την γη κατέλαβαν τα βαρβαρικά ασιατικά στήφη και τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο λέγοντάς μας ότι τους ανήκουν μέχρι και τα νησιά του Αιγαίου. Ο κύριος Ερντογάν συχνά πυκνά αναφέρεται και στην καταστροφή της Σμύρνης, από την οποία, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, φέτος συμπληρώνουμε 100 χρόνια. Επίσης, λέει ότι θα πετάξει για μία ακόμα φορά τους Έλληνες στη θάλασσα και θα τους φάνε τα ψάρια. Τονίζει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες την μικρασιατική καταστροφή. Μάλλον όμως είναι αυτός που ξεχνάει ή θέλει να ξεχνάει. Ο κύριος Ερντογάν ξεχνάει ποιος λαός το 1821 ξεκίνησε το ξύλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ξεχνάει ποιος λαός στις αρχές του προηγούμενου αιώνα πέταξε τους προγόνους του έξω από την Μακεδονία και την Θράκη, απελευθερώνοντας τις συγκεκριμένες ελληνικές περιοχές. Ας μην παίρνουν τα μυαλά του πολύ αέρα, γιατί το υπόλοιμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η σημερινή Τουρκία, δεν θέλει και πολύ για να διαλυθεί. Έτσι και αλλιώς, οι λαοί που είναι οι ιδιοκτήτες της Μικράς Ασίας δεν έχουν εξαλειφθεί, παρά τις γενοκτονίες που εκτέλεσαν οι πρόγονοι του κυρίου Ερντογάν. Συνεχίζουν να υπάρχουν και οι Έλληνες και οι Αρμένοι και οι άλλοι λαοί που γενοκτονήθηκαν από τους Τούρκους. Παρά όμως τα εγκλήματα που διέπραξε ο τουρκικός λαός, γενικότερα κατά του ανθρώπινου πολιτισμού, χωρίς ίχνος ντροπής, συνεχίζει τις προκλήσεις κατά της χώρας μας και μάλιστα υπό την ανοχή των δυτικών χωρών.
Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να δούμε λίγο και τα του οίκου μας. Φαίνεται ότι στο παζάρεμα της μοιρασιάς του Αιγαίου με την Τουρκία συνδράμουν και ορισμένοι εγχώριοι πολιτικοί και τεχνοκράτες, δικοί μας, Έλληνες. Σε κάθε περίπτωση οι συγκεκριμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει επουδενή την έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Να μην τολμήσουν να χαρίσουν στους Τούρκους ούτε ένα χιλιοστό από τα δικαιώματα, κυρίως του συμπλέγματος του Καστελορίζου. Η ΑΟΣ που καθορίζεται από αυτά τα νησιά, μεταξύ των οποίων είναι και η Στρογγύλη, είναι καθοριστική σημασίας για την ένωση των θαλάσσιων χώρων της Ελλάδας και της Κύπρου. Όποιος Έλληνας διανοηθεί να διαπράξει τέτοιου είδους ξεπούλημα θα εισπράξει την μνήμη του ελληνικού λαού και θα στιγματιστεί για πάντα από την ιστορία. Κλείνοντας, θα αναφέρω δύο φράσεις του Περικλή Γιαννόπουλου που είναι πάντα επίκαιρες. Έλεγε λοιπόν αυτός ο ωραίος Έλληνας: «Ελληνική φυλή, ο μεγαλύτερος εχθρός σου είναι ο εαυτός σου. Ελληνική φυλή, είσαι ανήθικος, διότι θέλεις οι φραγικοί στρατοί και στόλοι να σου φυλάν τα μπέλια σου». Ο Περικλής Γιαννόπουλος θεωρούσε ότι πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας, μόνοι μας, και να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας με την δική μας ισχύ. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να στραφούμε με αγάπη προς το έθνος μας και την πατρίδα μας. Να αγωνιζόμαστε ασταμάτητα για αυτά τα δύο ιδανικά. Εάν το πράξουμε αυτό, τότε η Ελλάδα και ο ελληνισμός δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτα. Και ο κάθε Ερντογάν θα μοιάζει με ένα μικρό ανθρωπάκι το οποίο θα αυτογελιοποιείται στην προσπάθειά του να τεντωθεί για να παραστήσει ότι έχει μπόι. Καλές εργασίες στο συνέδριό μας εδώ στο Καστελόριζο και να πιάσουν τόπο οι δράσεις για τον ελληνισμό. Σας ευχαριστώ.